centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, πάτε στον Εισαγγελέα, έτσι, σήμερα, από ό,τι μάθαμε. Εγώ είμαι καθοδόν, Χρήστο, θα πάω στον κύριο Εισαγγελέα Καστοριά. Είστε ήδη καθοδόν, ωραία. Και για ποιο λόγο ακριβώς? Ο λόγος είναι ότι πρέπει να κάνει κάτι, γιατί αν δεν μπορεί ο Εισαγγελέας δεν μπορεί κανένας άλλος. Ναι. Γιατί καθημερινά, τουλάχιστον εδώ και 10 μέρες, ναι, η αρκούδα μπαίνει μέσα στα σπίτια μας. Μάλιστα. Έχει εξοικειωθεί τόσο πολύ, έχει αποθρασιστεί τόσο πολύ, που πλέον αυτό δεν είναι το άγριο ζώο που όλοι φαντάζονται ότι χρήζει προφύλαξη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν φοβάται από τίποτα, δεν τρομάζει από κανέναν. Τρανό παράδειγμα είναι ότι είχαμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο το Σάββατο το βράδυ επί ένα τρίωρο, τετράωρο στην αυλή του σπιτιού μας, να την παρακολουθούμε. Και δεν... Έκανε αυτό το οποίο μπόρεσε, δηλαδή την τρόμαξη, αυτό που κάναμε και εμείς τις προηγούμενες μέρες, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Ναι. Και μετά από 20 λεπτά ακριβώς μας πήραν τηλέφωνο ότι είναι στην άλλη μεριά του χωριού, σε άλλη κερασιά, σε άλλη αυλή. Ουσιαστικά δηλαδή δεν μετακινείται καθόλου, θα φύγει από σένα, θα πάει πιο δίπλα, δεν φεύγει από εκεί. Ναι, έχει αποδρασιστεί εντελώς, δεν φεύγει από τίποτα. Και τον άνθρωπο ξέρει τι κάθε αυλή που είναι χαμηλή, φράκτες, ξέρει που είναι η κάθε κερασιά, ξέρει που είναι κάθε πόρτα, ξέρει που είναι το κάθε φως, ξέρει τα πάντα. Και όταν ρώτησα τον κύριο Παναγιωτόπουλο τι κάνουμε τώρα Νίκο, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, μου λέει, τι θα σου πω, ο εισαγγελέας έμεινε. Και λέει, και εγώ μάρτυρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από τον εισαγγελέα όμως τι θα ζητήσετε εσείς οι κάτοικοι της αεροπηγής σήμερα? Θα μου πει πρώτα ο κύριος εισαγγελέας τι μπορεί να κάνει με βάση τους νόμους που ισχύουν στην ελληνική νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να τη θανατώσουν. Δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι θανάτωσης. Τότε ας την αρκώσουν και ας τη μεταφέρουν στο Γράμμο, στο Σμόλικα ή δεν ξέρω εγώ σε ποιο άλλο βουνό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι καλοκαίρι. Τα παιδάκια κάνουν ποδήλατο η ώρα 10, 9.30. Η αρκούδα κάθε μέρα από τις 10 έως τις 11.30 είναι στο χωριό. Ναι. Εκείνη την ώρα έρχεται. Μόλις νυχτώνει. Μας λένε καλέσει τον κύριο Παραγκοτόπουλο. Το καλέσαμε. Ήρθε ο άνθρωπος. Την περίμενε και ένα δίωρο. Εμφανίστηκε. Την τρόμαξε. Την τρόμαξε, την έκανε, έφυγε. Και τη λέξη μου λέει, Νίκο δεν ξανάρχεται σήμερα. Και του λέω, περίμενε 10 λεπτά, δεν φεύγει. Μάλιστα. Και έπαθε σοκ, μου λέει, έχει αποφρασιστεί τόσο πολύ, δεν έφυγε. Του λέω, είναι εδώ. Και μετά από ένα τέταρτο μας κάλεσαν από την άλλη πλευρά του χωριού για να μας πούνε ότι είναι εκεί. Και εγώ διαρωτώ με το άλλο. Αυτή η καλυστό ερημάδα που δουλεύει προγράμματα ενός εκατομμυρίου ευρώ και 1,4, 1,3, 1,2. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, αυτοί μας σηκώνουν τα τηλέφωνα, ποιοι είναι αυτοί τέλος πάντων. Αυτοί που παίρνουν 700.000 ευρώ σε μισθούς για τη συμβίωση ανθρώπου και αρκούδας. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε. Αναφέρεσαι στο πρόγραμμα το οποίο είχε εφαρμοστεί στην Καστοριά για την ειρηνική συνύπαρξη. Ναι, ωραία, και μετά εφαρμόζεται στα Γρεβενά και τώρα εφαρμόζεται στις πρέσβες και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Αυτό το πρόβλημα είναι για να παίρνετε κάποιοι μισθούς, για να ρουφάτε τα λεφτά ή για να κάνετε δουλειά. Κύριε Τσιγκαλάγια, με ακούτε? Εγώ μιλάω πάντοτε επώνυμα. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται για να βοηθήσουν στη συνύπαρξη της ακούδας με τον άνθρωπο ή για να ρουφάνε μισθούς και να είναι άφαντοι. Ρωτώ εδώ τώρα και θα το ρωτήσω και τον κύριο Εισαγγελέα. Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Καλά κάνετε και να παίρνετε. Τα 100.000 ευρώ από 1,5 εκατομμύριο. Δεν μπορείτε να αγοράσετε ηλεκτροφόρα, καλώδια ή κάτι άλλο. Τελείωσε αυτό το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πια. Δηλαδή δεν είναι σε εξέλιξη. Έχει αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρωθεί. Ναι, γιατί όταν ήταν, γιατί όταν έταγε το πρόγραμμα, είχατε ραζί να μας προφυλάσσουν. Ναι. Άρα λοιπόν θα θέσετε στον εισαγγελέα και αυτό το θέμα. Τι γίνεται και με τα προγράμματα, τι μπορούμε να κάνουμε για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Τέλος πάντων, ποιος μπορεί να μας προφυλάξει από αυτό το αγρίμι, το οποίο μπαίνει κάθε βράδυ στις αυλές μας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα. Μαθαίνουμε ότι έχετε σοβαρό θέμα στην αεροπηγή και με πολλούς αλλοδαπούς.
μετανάστες περνάνε από, από το χωριό εκεί και κάνουν ζημιές. Αυτό είναι αλήθεια. Χριστό, την Παρασκευή στην Ιεροπηγή ήταν ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο αστυνομικός μας διευθυντής και ο Δήμαρχος Καστοριάς. Ναι. Το πρόβλημα είναι τόσο οξύ και τόσο μεγάλο που οι άνθρωποι το αντιλήφθηκαν, προς τιμή τους επισκέφθηκαν το χωριό για να τους μεταφέρουμε και να δουν το πρόβλημα η διάωμαση από κοντά. Τι ακριβώς συμβαίνει. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή το κινητό τους είναι το μόνο πράγμα που διαθέτουν αυτή τη στιγμή, λαιλατούν και σπάνε αντλιοστάσια τα πάντα, φράκτες από μελισσοκόμους, αγροτικές καλλιέργειες. Πρώτον, γιατί χρειάζονται ρεύμα να φορτίσουν τα κινητά τους. Δεύτερον, γιατί πρέπει κάτι να φάνε. Και τρίτον, γιατί πρέπει κάπου να πληθούν. Γι' αυτό πάνε σε αυτά τα σημεία, για να φορτώσουν, για να γίνει φόρτιση στα κινητά τους. Βεβαίως, πηγαίνουν και χαλάνε τους ηλεκτροφόρους φράκτες, παίρνουν τις μπαταρίες για να φορτίσουν τα κινητά τους. Το πρόβλημα είναι το εξής. Εγώ κάποιους που συνάντησα, οικογενειάρχες με μικρά παιδάκια, και λυπήθηκα τα παιδιά τους και λέω, πού πάτε? Europe. Και μου λέει, έφυγα από το Μαρόκο, με συντεταγμένες μέσα στο κινητό μου να προσγειωθώ στην Κωνσταντινούπολη και μετά να έρθω στο χωριό Ιεροπηγή. Πρέπει όμως να γίνει σαφές και παντού γνωστό ότι τα σύνορα με την Αλβανία στην Ιεροπηγή είναι κλειστά. Εκεί τι γίνεται λοιπόν? Αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν μέχρι την Ιεροπηγή, Νίκο. Μετά τι γίνεται? Φτάνουν μέχρι την Ιεροπηγή. Θέλουν να περάσουν στην Αλβανία για να πάνε στην Ευρώπη. Ναι. Αλλά στα σύνορα με την Αλβανία είναι παρατεταγμένη η Frontex. Άλλο περίεργο αυτό. Αντί η Frontex να είναι σε ευρωπαϊκό κράτος, βρίσκεται σε άλλο κράτος. Είναι και η αλβανική αστυνομία, οι οποίοι τους αποθούν να μην μπουν στο αλβανικό έδαφος. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που τελικά μπαίνουν ή υπάρχουν άνθρωποι που τελικά όλοι γυρνάνε πίσω εκεί που πάνε? Δεν μπορούν να περάσουν στην Ευρώπη μέσω Αλβανίας. Το λέω ξεκάθαρα και δημόσια. Τα σύνορα είναι κλειστά. Γιατί ταλαιπωρούνται και περπατάνε τότε μέρες και νύχτες? Γιατί αυτός ο οποίος τους έχει ενημερώσει και τους καθοδηγεί, τους έχει πει ότι πρέπει να έρθετε στο χωριό Ιεροπηγή και ότι από εκεί υπάρχει πρόσβαση. Ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση από την Ιεροπηγή προς την Αλβανία. Τι κάνουν τώρα οι μετανάστες? Έχουν μαζευτεί απέναντι από το σύνορο στα 200 μέτρα, έχουν κάνει σκηνές και προσπαθούν τη νύχτα να περάσουν απέναντι. Εάν τους αντιληφθεί η Frontex, τους πηγαίνει σε έναν σταθμό που έχουν στα Τίρανα, εκεί που τους μαζεύουν. Ναι. Εάν δεν είναι η Frontex και είναι μόνο η αλβανική αστυνομία, τους λέει λατούν και τους θέλουν πίσω. Εγώ έχω μια απορία όμως, Νίκο, συγγνώμη, αλλά αυτοί οι άνθρωποι περίπου είναι γνωστοί. Δηλαδή, ένας που έχει πάει εκεί και έχει φύγει πίσω και κατάλαβε ότι δεν μπορεί να περάσει. Πάει και ο δεύτερος, δεν μπορεί να περάσει. Και ο τρίτος, δεν μπορεί να περάσει. Αυτοί δεν μπορούν να ειδοποιήσουν για τους άλλους, παιδιά, εδώ μας πουλάνε παραμύθι. Δηλαδή, αυτό το είπα και εγώ, γιατί βρήκα έναν ο οποίος το επιχείρησε τρεις φορές. Α, επιμένει. Και τις τρεις ήρθε πίσω, ναι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι νύχτα μπορούν να περάσουν. Ενώ νύχτα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, γιατί οι Αλβανοί αυξάνουν τα μέτρα. Τους παίρνει η ελληνική αστυνομία, τους αποθεί, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, τους παίρνει κανένα 10 χιλιόμετρα, 15 πιο μέσα στην Ελλάδα. Είπα ότι η αρμοστία και όλοι αυτοί οι νόμοι, όλοι αυτοί που ρουφάνε όλο αυτό το πακτολό χρημάτων, η ΜΚΟ και όλοι αυτοί, δεν αφήνουν την ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Το μόνο που μπορεί να κάνει η ελληνική αστυνομία είναι να προφυλάξει τα σπίτια μας, τα νοικοκυριά μας και τα χωράφια μας. Στα σπίτια σας, Νίκο, πες μου, τι ζημιές γίνονται, τι σπάζουν εκεί, τι σπίτια, θέλουν. Τα σπίτια τα οποία δεν κατοικούνται, κυρίως το χειμώνα, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν Καστοριά ή οπουδήποτε. Τα έχουν για να κοιμηθούν. Γιατί τα σπάζουν? Για να κοιμηθούν. Τώρα που είναι καλοκαίρι δεν μπαίνουν μέσα, αλλά το χειμώνα μπαίνουν μέσα, ανάβαν φωτιά. Γιατί όπως είναι λογικό, κάπου πρέπει να κοιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Τώρα το φαινόμενο αυτό έχει εξαλειφθεί. Και λόγω της μεγαλύτερης αστυνομικής δύναμης που υπάρχει στο χωριό, αλλά και λόγω του ότι η αστυνομία πλέον δεν σταματάει 24 ώρες να περιπολεί. Γιατί αν πρώτα ήταν 10, 20, 30 άτομα, αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 200. Μάλιστα. Αλλά έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι ότι δεν μπορούν να περάσουν από την Ιεροπηγή πλέον στην Ευρώπη. Αυτό το όσο συζητάμε, το θέμα αυτό αυξάνεται εκεί. Δηλαδή,
όλο και περισσότερο κάθε μέρα ή αυτό είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή? Η ροή τους ήταν καθημερινή. Έχει 2-3 μέρες το οποίο είναι σε ύφεση. Αχα, μάλιστα. Δεν ξέρω αν τους έχει γίνει γνωστό ότι δεν μπορούν να περάσουν. Ναι. Και ότι αυτός που τους παρακινεί να έρθουν στην ιεροπηγή, την ουσία τους κοροϊδεύει γιατί θέλει να τους πάρει τα χρήματα. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς από την ιεροπηγή σήμερα να περάσεις στην Αλβανία. Είναι τα σύνορα όχι απλά φραγμένα. Mm. Είναι παρατεταγμένη η Frontex και η αλβανική αστυνομία πάνω στη γραμμή. Αυτό το έχουν αντιληφθεί. Το θέμα είναι ότι μέχρι να το αντιληφθούν όλο αυτό, έρχονται όλο και περισσότεροι και έχουν όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για ρεύμα ή για ασύπηση. Με αποτέλεσμα, θα πάνε στις καλλιέργειες, ναι, θα βγάλουν με τους ρυθμούς που πάνε τώρα, Χρήστο, ναι, μέχρι το Σεπτέμβρη, στην ιεροπηγή δεν θα μείνει πατάτα, δεν θα μείνει μαρούλι και ξέρεις ότι στην ιεροπηγή τα προϊόντα είναι το 90% βιολογικά. Ναι, και με αυτό ζουν πάρα πολύ επίσης, μαζί με κτηνοτροφία, ναι, και όταν πάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να κάνει μπάνιο που είναι η φυσική του ανάγκη και το κάνει μέσα στην υδροληψία με χημικά, με σαμπουάν και τέτοια και από εκεί άνθρωποι μετά θα αναγκαστούν να ποτίσουν τα χωράφια τους, ναι, καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα γίνεται οξύνεται πάρα πολύ. Και, Νίκο, δώσ' μας λίγο την εικόνα. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα και στα υδραγωγεία και για να κάνουμε σαμπουάν μπάνιο. Στα υδραγωγεία και στα αντλιοστάσια έχουν σπάσει όλα τα λουκέτα, προσπαθούν από όλες τις χελώνες όπου βρουν ρεύμα να τραβήξουν γραμμή για να φορτίσουν τα κινητά τους. Ναι. Τα κινητά τους καίγονται γιατί το ρεύμα είναι πολύ. Ναι. Άλλος σου χτυπάει το ρεύμα, πέφτουν λιπόθυμοι. Μια τρέλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Και την Παρασκευή που βρεθήκαμε με τον αστυνομικό διευθυντή, με τον περιφερειάρχη, με τον Δημήτρη Σαββόπουλο, με τον Γιάννη τον Κορετζίδη, είπαμε και συμφωνήσαμε όλοι θα σκύψουμε πάνω από αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Θα πρέπει να ετηθούνε στο στρατό να φέρει τουλάχιστον 20-30 καταδρομής να επαδροθεί εκείνο το ρημάδι, το φυλάκιο της ιεροπηγής, το οποίο είναι ένα στολίδι πραγματικό. Και σήμερα έχει 4 φαντάρους. Κύριε Τσιγκαλάγια, καλημέρα, ακούτε? Υπάρχεις? Έχουμε ένα φυλάκιο εκεί στην ιεροπηγή. Στολίδι, πραγματικό. Φέρετε 30 καταδρομής, θα κάνουν περιπολίες, δε παιδιά. Κάντε κάτι. Είναι αδιανόητο στον ελληνικό, στον ελληνικό χώρο, στο σπίτι μου, να είμαι απροστάτευτος. Οι νόμοι, η ύπατη αρμοστία, όλες αυτές οι ΜΚΟ έχουν δέσει τα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και δεν μπορεί να προστατεύσει. Άρα λοιπόν αυτό που καταλαβαίνουμε, Νίκο, η ιεροπηγή πραγματικά είναι πολιορκημένη. Από τη μια μετανάστες, από την άλλη και οι αρκούδες, οι άνθρωποι πάνε σήμερα στον εισαγγελέα αγανακτισμένοι να βρουν λύσεις στα... Δηλαδή σκεφτείτε σε ένα χωριό τώρα να κρυφτείς από τις αρκούδες, να κρυφτείς από τους μετανάστες. Από ποιον να πρωτοκριφτείς για να μπορέσεις... Εγώ θα ενημερώσω τον κύριο εισαγγελέα. Ναι, ναι. Ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Μην έρθετε μετά και με συλλάβετε και μου πείτε γιατί το έκανες αυτό. Θα σας πω, κύριε, σας είχα προειδοποιήσει. Αν θέλεις να το κάνω εγγράφος, θα ζητήσω αριθμό πρωτοκόλλου για να ξέρουν ότι εμείς στην ιεροπηγή πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατευτούμε. Από τη στιγμή που η νομοθεσία δεν το επιτρέπει στην ελληνική αστυνομία να το κάνει όπως ξέρει και μπορεί, τότε θα το κάνω μόνος μου. Δεν μπορώ να αφήσω την αρκούδα να τρώει στην αυλή μου κεράσια και ο γιος μου να κάνει ποδήλατο στα 2 μέτρα δίπλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι, είναι κάτι παράλογο αυτό που λέω. Δηλαδή δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το μεταφέρω και να το εκφράσω. Μάλιστα. Μου λέγανε φωνάξει τον κύριο Παναγιώτοπουλο. Δεν φωνάξαμε, ήρθε. Δεν καταλαβαίνει από κανέναν. Και είναι 2, δεν είναι 1. Θα πω στον κύριο εισαγγελέα, πείτε μου εσείς πώς να προστατεύσω το σπίτι μου και την οικογένειά μου. Και δεν μιλάω για κάτι που περνάει απλά από το δρόμο. Και από τη μια κατάσταση και από την άλλη. Γι' αυτό λέω είναι περίπλοκο το θέμα της αεροπηγής αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και ξεκινάμε σήμερα με αεροπηγή. Είναι τεράστιο το ζήτημα, Χρήστο. Και πραγματικά θέλω τον κύριο εισαγγελέα να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας. Γι' αυτό και θα πάω. Στα προβλήματα να μιλάω στον πληθυντικό. Στα προβλήματά μας. Δεν είναι ένα το πρόβλημα. Ναι. Τέλος πάντων, είναι η ροή του λόγου τέτοια. Ωραία. Δεν ξέρω, θα ζητήσω τον κύριο εισαγγελέα να μας λύσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Γιατί αν δεν μπορεί ο κύριος εισαγγελέας, δεν μπορεί κανένας. Θα εξοπλίσει το κύριο Παραγιωτόπουλο, θα δώσει τον για κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορώ να πάρω τον νόμο στα χέρια μου από μόνος μου. Δεν είναι σωστό, ούτε εγώ ούτε κανένας χωριανός. Αλλά εκεί θα φτάσουμε. Εκεί θα φτάσουμε. Δεν έχουμε άλλον τρόπο να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας και τα σπίτια μας. Μάλιστα. Ελάτε 10 και μισή το βράδυ στο σπίτι μου με μία κάμερα
να δείτε την αρκούδα πώς θα έρθει σαν κυρία να πάει στη κερασιά να φάει. Αδιαφορώντας για τον οποιοδήποτε. Μόνο κρότος του όπλου την τρομάζει λίγο, φεύγει και μετά από μισή ώρα μόλις καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος ξανάρχεται. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ που μου έδωσε. Ελπίζω γρήγορα να βρει η αεροπηγή την ησυχία της. Πραγματικά. Μακάρι. Μακάρι. Γιατί ένα πράγμα έμεινε και στα χωριά, η ησυχία. Αν χάσουμε και την ησυχία στα χωριά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι εκεί. Χρήστο, η αεροπηγή είναι ένα χωριό ζωντανό. Είναι ένα χωριό με αρκετούς κατοίκους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην κτηνοτροφία, στην βιολογική γεωργία. Ναι. Αυτή τη ρημάδα τη Λάρκο, τέλος πάντων, να μην την αναφέρω γιατί θέλουμε κανένα 2,5 ώρες να μιλάμε γι' αυτό. Επομένως, το χωριό αυτό είναι ζωντανό. Δεν είναι παρατημένο. Έχει κόσμο, έχει παιδάκια, έχει οικογένειες. Κάτι πρέπει να γίνει. Βρείτε μου έναν τρόπο να προστατευτούμε. Γιατί εγώ αν φτάσει και έρθει στην πόρτα του σπιτιού μου αύριο και τελειώσω τα κεράσια, γιατί σε 2-3 μέρες θα τα φάει τα κεράσια. Μετά τι θα κάνει, θα μπει στο σπίτι να φάει εμένα. Τι να κάνω εγώ. Εάν εγώ τη σκοτώσω για να προστατευτώ, δεν θα πάω φυλακή. Θα πάω, γιατί έτσι λέει νομοθεσία. Ναι, αλλά θα ενημερώσω τον κύριο εισαγγελέα γι' αυτό. Γι' αυτό πάω σήμερα. Κατάλαβα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε μαζί μας. Οποιαδήποτε εξέλιξη θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.